Το Σωματείο Εργαζομένων του Παραδείγματος Προστασίας Παιδιού, η Μητέρα και η Παιδοπόλης, οι εργαζόμενοι, έχουμε αναδείξει επανειλημμένα με τις ανακοινώσεις μας, τις καταγγελίες, τις κινητοποιήσεις μας, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές στην προστασία παιδιού. Προβλήματα που χρόνο με το χρόνο, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, είναι πολλά για τα παιδιά, για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τους εργαζόμενους. Με διάφορες ευκαιρίες γεγονότα καταγγείλαμε ότι όλες οι πολιτικές που εφαρμόζουν διαχρονικά ανοίγουν το δρόμο διάπλατα στην εμπορία παιδιών. Τη φρίκη που ζούμε τις τελευταίες μέρες με αφορμή την κακοποίηση της 12χρονης στον Πολωνό επιβεβαιώνουν ότι φτώχεια και εξαθλίωση πάνε πακέτο με την αποσάθρωση των δημόσιων δομών. Είναι απότοκα του κυνηγητού του κέρδους της εμπορευματοποίησης των πάντων, ακόμα και του παιδικού κορμιού. Τη σαπίλα που αναδύεται, εμείς την ακουμπάμε κάθε μέρα. Όχι, δεν είμαστε όλοι υπεύθυνοι, ούτε όλη η κοινωνία, ούτε οι γονείς. Είναι οι αξίες που διαπερνούν την πολιτική τους, του κόστους ωφέλους, που κόβουν από την πρόνοια υγεία παιδεία, από τις δομές, από τις δομές που στηρίζουν τις οικογένειες και το παιδί για να στηρίξουν την επιχειρηματικότητά του. Γι' αυτό υπάρχει φτώχεια, γι' αυτό υπάρχει ευαλωτότητα, γι' αυτό λείπουν ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία από τα σχολεία. Γι' αυτό έκλεισαν 4 πτέρυγες στο παράδειγμα προστασίας παιδιού η μητέρα και στο αναρωτήριο και σε άλλες δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από τα περίπου 100 παιδιά στο μητέρα παλιότερα, τώρα είναι περίπου 60 και από 25 κοινωνικούς λειτουργούς έχουν μείνει 7. Ψυχολόγοι ελάχιστοι, βρεφοκόμοι, 2 άτομα με 12 παιδιά στη βάρδια, εργαζόμενοι στην πλειοψηφία με ελαστικές μορφές εργασίας, σε ομοιρία και ανασφάλεια χρόνια, ιδιώτες στη φύλαξη καθαριότητα και όλοι με μισθούς ψίχουλα και ελάχιστα δικαιώματα. Εργαζόμενοι αναλώσιμοι που όμως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Στις παιδοπόλεις Αγία Βαρβάρα, Άγιο Ανδρέα, με ελάχιστο προσωπικό, στον Άγιο Ανδρέα συνυπάρχουν παιδιά από 6 μέχρι 18 χρονών και ένα άτομο στη βάρδια. Τι εξειδικευμένα προγράμματα στήριξης να κάνει στα παιδιά, όταν είναι το ένα πάνω στο άλλο, με προσωπικό ένα άτομο στα 16 παιδιά. Τι σχέσεις να χτίσεις με το παιδί, πώς να επιβλώσεις τραύματα. Έρχεται και ο γνωστός πανελίστας, προστάτης των παιδιών, Γιαννόπουλος, με τις χιλιάδες χορηγίες, να πει ότι φταίνε οι δομές, ενώντας τις δημόσιες δομές. Αυτοί που με τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων στηβάζουν παιδιά 14 έως 30 ηλικίας μέχρι 18 χρονών σε κάθε σπίτι. Που προσέχετε, δεν είναι δομή ούτε άσυλο, όπως με βάση της προπαγάνδας τους είμαστε εμείς. Γι' αυτό οι υπηρεσίες πρόνοιες των Δήμων έχουν ελάχιστο προσωπικό, αλλά και οι δομές της περιφέρειας. Σε πολλές περιπτώσεις είναι στα χαρτιά, ανίκανες να παρέμβουν. Όμως αρκετά. Δεν είμαστε πευτοσυνεφάκηδες. Έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας και μόνο με συντονισμένο αγώνα μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Ας γίνει το έγκλημα του Πολωνού η σταγόνα που θα ξεχυλίσει το ποτήρι. Να λειτουργήσει ως αφύπνιση, ως πίθα, να φωτιστούν τα μυαλά, να κινητοποιηθεί κόσμος. Να ακουμπήσει στα σωματεία, στα συνδικάτα, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, στους φορείς που αγωνίζονται για το παιδί, για το κάθε παιδί της λαϊκής οικογένειας, ενάντια στις ιδιωτικοποίησεις της υγείας, πρόνοιας παιδείας, ενάντια στη φτώχεια, στις περικοπές, στους μισθούς των συντάξεων. Αγώνας περισσότερο αναγκαίος από ποτέ σήμερα, μπροστά στο τσουνάμι της ακρίβειας της νέας κρίσης του πολέμου, που αν δεν ξεσηκωθούμε σαν ένας άνθρωπος, υπάρχει ο κίνδυνος η φτώχεια και η εξαθλίωση να πλημμυρίσει τους δρόμους. Ακόμα και η παιδική πορνεία να θεωρείται ως φυσικό φαινόμενο. Άλλωστε, στις χώρες του πολιτισμού, στην Ευρώπη και Αμερική, έχει γίνει μια μεγάλη βιομηχανία, επίσημη και τουριστική. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι παρά τις δυσκολίες. Οι αγώνες των εργαζομένων στην Ευρώπη, οι αγώνες στη χώρα μας, το κλίμα για την επιτυχία της μεγάλης απεργίας στις 9 Νοέμβρη δείχνει ότι οι λαοί, οι εργαζόμενοι, θα βρουν τη δύναμη να υπερασπίσουν τον εαυτό τους, τις οικογένειάς τους, την τάξη τους. Σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να συμβάλλουμε με τη σημερινή μας πρωτοβουλία, να συντονίσουμε τα βήματά μας και στο μετερίζει που έχουμε ταχθεί, στην προστασία του παιδιού. Γι' αυτό προτείνουμε
άμεσα από τη, μέσα από τη σημερινή σύσκεψη να βγει μια κοινή καταγγελία, κάλεσμα αγώνα ενάντια στις αιτίες και τους υπεύθυνους για το έγκλημα του Πολωνού, του κάθε Πολωνού, και να προχωρήσουμε από κοινού και με άλλους που θα συμφωνήσουν στην πορεία σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας που έχει την άμεση ευθύνη για την προστασία παιδιού την Τετάρτη 2 του Νοέμβρη. Το απόγευμα 5.30 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Απαιτούμε, διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην πρόνοια όλων των ειδικοτήτων με βάση τις ανάγκες για να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και ποιοτικές συνθήκες στήριξης και φροντίδας των παιδιών. Καμιά απόλυση, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και επικουρικών. Να ανοίξουν όλες οι πτέρυγες που έχουν κλείσει με την ανάλογη στελέχωση. Στήριξη των δημόσιων δομών προστασίας του παιδιού και των κοινωνικών υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας των Δήμων και Περιφερειών. Άμεσα προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. Καμιά επιχειρηματική δράση και εμπλοκή των ΜΚΟ. Δημόσιο πανελλαδικό φορέα που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της υιοθεσίας αναδοχής.